Πότε το προσδιοποιήθηκες? Τον Αύγουστο, πέρασε το χρόνο. Ήρθες από τη σχολή? Ήρθα από τη σχολή το 10. Ήρθες κατευθείαν εδώ. Υπηρέασα στην τροχιά μου να καταπληκτώ. Την πιο βασική. Εσείς δώσατε και κλίμα και αίμα. Έχουμε δυστυχώς δύο θύματα στην Περσία. Έχει το 2007 στις ημέρες του Μεγάλου Μεγάλου. Έχει ένα αερόπλαιο. Δυστυχώς υπάρχει μια αδράνεια. Όχι, δεν είναι στυπόχρο, είναι καθήκον. Είναι καθήκον και αυτό θα κάνω. Προς κάθε κατεύθυνση, είτε σας αφορά εσάς, είτε αφορά γενικά όλο αυτό το πλέγμα που είναι στην δική μου πολιτική. Αρμοδιότητα, αλλά πέραν αυτό, όπως θα ξέρετε, εγώ υπήρξα έμστολος. Άρα είμαι και η οικογένειά σας. Σας νιώθω και σας πονάω και σας καταλαβαίνω καλύτερα από τον άλλο πολιτικό καριέρας. Οπότε λοιπόν, μπορείτε να με νιώθετε άνετα. Και όχι μόνο αυτό, και όπου μπορούμε, και οι επιτελείς της αστυνομίας, οι οποίοι είναι αδελφοποιημένοι, είναι δεμένοι μαζί, πιστεύω ότι αποτελούμε αναπόσπαστο κομμάτι των εστόλων. Είναι πολύ σημαντικό και συνεργάζεται καλά με τώρα. Μπορούμε ακόμα καλύτερα. Χθες είχαμε μια γενικευμένη άσκηση στην πόλη του Λιθείου, μια νυχτερινή άσκηση πυρόσβεσης σε συνεργασία με την τουριστική υπηρεσία. Το εγκύθιο σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα του Λιθείου και το κέντρο υγείας του Λιθείου. Εκεί ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε επίσημα σε μορφή άσκηση, γιατί στη διαδικασία τη επιχείρηση. Υπάρχει συνεχώς παρουσία της αστυνομίας. Μας βοηθάνε στο έργο και στην διαχείριση της κίνησης, γιατί πολλά συμβάντα είναι πάνω στις εθνικές συλλογικές αμφιβολίες. Κυρίως εκεί και από προσεξήτηση, υπάρχει... γιατί ο Έλληνας είναι απρόσεκτος. Πετάει το σιγάρι. Υπάρχει ένα έλλειμμα παιδείας που προσπαθεί να το φέρει. Μας θυμάμαι την παρουσία του και ελπίζουμε ότι ο Ελλάδος, ο κ. Μιχαηλίδης, για να έρθω στον αστυνομικό διευθυντή, στρατηγός μας. Είμαστε με τη γραμμή, με τους λάθρο μετανάστες, δηλαδή με τους που έχουν περί μέσα. Δεν μπορούμε. Τι μετά θα μπορούσαμε κάποιο τζιπάκι να μας καλύπτει εδώ. Και τα λοιπά. Δηλαδή όσο εντοπίσω και μπορούμε με την περίπτωση που είναι εδώ. Και με ναρκωτικά υπάρχει. Γράφεται πολλά ίσως και τα λοιπά. Και υπάρχουν και επιτυχίες. Να είστε καλά, σας έχω ξαναδεί μια φορά. Έτσι και τα λέγαμε. Να είστε κύριε Γερίνα. Θα εορτήσουν ο κύριος Ελλάδος, ο κύριος Μικερίνας, ο στρατηγός. Έτσι, για να σας τιμήσουμε και να σας τιμήσει ο ίδιος, να σας ακούσουμε, να σας δηλώσουμε το ενδιαφέρον μας και την αγάπη μας και να σας πούμε ότι προσπαθούμε να αλλάξουν κάποια πράγματα, ώστε και εσείς να νιώσετε καλύτερα. Διοικητή, έχετε ακούσει τώρα. Τι πάει, γεια σας. Τι κάνετε, κύριε. Πώς είστε. Πώς πάτε. Όλα καλά. Πάτε καλά. Να είστε καλά. Μας ευχαριστώ το λίγο που κάνετε. Καλά κάνετε το χέρι να σας ακούσω και να τρέξουμε και να στείλουμε σκαραβατάκι. Με λίγο προσωπικό δεν λύνεται το δεν θέμα. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει σωστά. Και σας λέω, εντωμεταξύ λειτουργούμε, τέλος πάντων, ευτυχώς που είναι και οι πενταετίες, σας το λέω απλά. Και τους χρησιμοποιούμε, μας καλύπτουν τα κενά, γιατί αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορούσαμε να λύσουμε το θέμα. Υπάρχει θέμα, γιατί όταν είναι μια βάρδια, αν δεν έχει για μένα τέσσερα ανθρώπου, τουλάχιστον. Τι έκταση κάνει τέτοια. Είναι 1,5 στο 1.400.000 στρέμματα πιάνει η Μολάη. Είναι τεράστια, είναι το ίδιο σχεδόν με τη Σπάρτη. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Και ήταν το ελάχιστο που μπορούσα να κάνω. Να σας φίξω το χέρι και να σας δείξω στην πράξη ότι είμαι κοντά σας. Τι γίνεστε, παιδιά, πώς πάτε, στον αγώνα, έτσι. Ακόμα δεν έχουν αρχίσει τα δύσκολα. Έτσι. Είστε καλά. Αλλά ιδιαίτερα οι ιδιώτες που μπορούν να μετακινηθούν με απόφαση του αρχηγού, όταν αυτοί θα, οι 120 θα εκπαιδευτούν και θα τελειώσει η εκπαίδευσή τους, θα πρέπει τουλάχιστον να, αν μπορέσουμε, έστω και 2-3 άτομα με την ειδικότητα του οδηγού. Γιατί εδώ πάσχει ιδιαίτερα η Μολάη από οδηγού. Από οδηγού ενώ έχουμε μάχη, όμω περισσότερου έχουμε έλλειψη οδηγών. Ιδιαιτερότητε, βλέπω ιδιαιτερότητε σε κάθε υπηρεσία. Ναι, είχε γίνει μια άνεση κατανομή. Αυτό ξεκίνησε εδώ και 15 χρόνια. Αυτό πρέπει να είναι παλιά ιστορία. Ναι, είναι παλιά ιστορία. Το 2003 ξεκίνησε αυτό, κύριε Γενικέ. Και έμεινε. Και έμεινε έτσι χωρί να αλλάξει και δεν μπορούσε. Με αποτέλεσμα και τα παιδιά να έχουν και μετά το 2009, αν θυμάμαι καλά, δεν καλύφθηκαν τα κενά.
Εξάλλου θα σας πω, το επαναλάβω και σε εσάς, αν δεν το ξέρετε, προέρχομαι από εσάς, τους έμσχολους. Βέβαια η θέση μου είναι πολιτική, εδώ καλούμεθα όμως να δώσουμε λύσεις και πρέπει να τα συνδυάσουμε αυτά τα πράγματα. Εκείνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι, σας καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Μπορώ να καταλάβω τις αγωνίες σας, μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα. Πρέπει να έχεις περάσει από αυτό το κομμάτι, να έχεις νιώσει τις δυσκολίες και να έχεις αισθανθεί αυτά τα πράγματα που συνεχώς καθημερινά αντιμετωπίζετε, για να μπορείς να έχεις μεγαλύτερη κατανόηση σε αυτά που εσείς στήγετε και πραγματικά σας αποστολούν και χρήζουν λύσεις. Πρέπει να δοθούν λύσεις. Γιατί όταν δίδονται λύσεις, σίγουρα τότε έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχει μια ομοιογένεια, πολύ σωστά, που δείξατε και ο κύριος Ταξίαρχος και ο κύριος διοικητής σας. Υπάρχει ομοιογένεια και όταν λύνεις τα προβλήματα του προσωπικού, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να λειτουργεί και καλύτερη υπηρεσία και να έχουμε και καλύτερο αποτέλεσμα από πλευράς επιχειρησιακής. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι γενικά το πυροσβεστικό σώμα ανταποκρίνεται στις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν, υπερβάλλει αυτό, έχετε και θύματα και πολλά, πάντοτε για να επιτελέσετε το καθήκον σας. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, όλη η πολιτική ηγεσία και εγώ προσωπικά που έπρεπε να περάσω να σας δω, να σας ακούσω και στη συνέχεια να δούμε όλα αυτά τα θέματα και να συζητήσουμε με την πολιτική ηγεσία για να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα, ώστε να επιτύχουμε αυτό που σκοπό σήμερα έχουμε τάξει, να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα. Να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού και να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στο βαθμό που μπορούμε, γιατί και οι συγκυρίες δεν είναι οι καλύτερες. Αλλά πιστεύω ότι είναι προτεραιότητα αυτό να καταγράψεις, να ακούσεις τους ανθρώπους που εργάζονται κάθε μέρα για να μπορέσουν να επιτελέσουν το καθήκον τους, για να έχεις προσωπική άποψη. Αν είσαι μόνο στο γραφείο και κάτι στο γραφείο, εκεί τα χαρτιά πολλές φορές δεν είναι την πραγματικότητα και η ενημέρωση είναι ελληνική. Αυτός είναι ο σκοπός της επίσκεψής μου και να είστε σίγουροι ότι θα είμαι κοντά σας, ότι θα αγωνιστώ, θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις σε όλο το φάσμα αυτό των αρμοδιοτήτων κτλ. Διότι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πέραν αυτού βέβαια εγώ έχω και ένα άλλο συντονιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική πολιτική και το λιμενικό σώμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Εγώ αναλαμβάνω πρωτοβουλίες, συζητάω και έχουμε δημιουργήσει μια πολύ καλή ομάδα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε όλα τα θέματα, στις υπηρεσίες που ανήκουν στο Υπουργείο, ώστε να κάνουμε καλύτερη και την δική σας προσωπική και προσωπική ζωή και παράλληλα να βελτιώσουμε συνθήκες και επιχειρησιακές δυνατότητες που επιβάλλεται να βελτιώνονται συνεχώς. Είναι πολύ σημαντικό να έρθει ένας Γενικός Γραμματέας κοντά σας, αλλά και εγώ πιστεύω και όλοι οι πολιτικοί σε κάθε περίπτωση που έχουν την ευθύνη της πολιτικής εξουσίας, διότι μόνο τότε μορφώνεις ασφαλείς συμπεράσματα και μπορείς να καταλήξεις σε συγκεκριμένες αποφάσεις που θα επιλύσουν προβλήματα για να μην υπάρξει τη σύγχυση και τελικώς δεν επιτευχθεί η κατάλληλη ή η καλύτερη λύση με αποτέλεσμα να παραμένουν άλλοι τα προβλήματα. Και δεν ξέρω αν γίνεται τακτικά ή αν έχει ξαναγίνει. Ναι, αυτό εξετάζουμε και αυτό το ταξίδι και πολύ σωστά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό. Είστε ένας πολίτης εδώ της περιοχής των Μολάων και είστε ενημερωμένος. Άρα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι και εσείς συμπάσχετε, έχετε γνώση, γνωρίζετε τα προβλήματα της περιοχής και μπράβο και συγχαρητήρια. Γιατί δεν θέλω να παιδιά και κοιτούμε. Δηλαδή αυτό το ταξίδι είναι να δω τα προβλήματα, να καταγράφω τα προβλήματα. Και γιατί από τα γραφεία και από τα επιτελεία δεν καταγράφονται τα προβλήματα. Μετά στα προβλήματα του. Σας είπανε. Των σώματος και των ανθρώπων. Πολύ καλά. Γεια σας. Καλώς ήρθατε.
Γίνεστε. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Να είστε καλά. Πάνω στο παλαιό λόγιο. Καλά. Χαίρομαι που είμαι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Μολάου. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας του Βακίου. Να είστε καλά. Ήταν το ελάχιστο που έπρεπε να κάνω, γιατί είναι βέβαια τόσο υποχρεωμένο το πρόγραμμα και η περιοδία για να δω όλες τις υπηρεσίες. Γιατί αν λύσουμε κάποια προβλήματα της υπηρεσίας, θα βοηθήσουμε και τους τοπικούς αρμόδιους. Θέλω να δω τους πάντες, να τους δείξω το χέρι, να τους ακούσω. Γιατί εάν δεν ακούσεις από τα γραφεία ή τα υψηλά υπουργεία, δεν γίνονται λύσεις. Πρέπει να ακούς, γιατί κάποια πράγματα είναι απλά, αλλά τι γίνεται. Δεν φτάνουν ποτέ ή τουλάχιστον δεν μορφώνει σαν το πρόσωπο αντίληψη. Αν λοιπόν δεν έχεις αυτόν τον τρόπο αντίληψη για ένα θέμα, είμαι σίγουρος ότι δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν μπορείς να το αντιληφθείς σωστά και δεν μπορείς να τρέξεις κάπου τις κοινωνίες, τις τοπικές κτλ. Και ως Έλληνες έχουμε έτσι κάποια άλλα θέματα τα οποία ανησυχούμε και τι πρέπει να δούμε, τι γίνεται, πώς θα λειτουργήσουμε, ώστε να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις σε επίπεδο Ευρώπης. Γιατί πρέπει και οι Ευρωπαίοι φίλοι μας να δείξουν κατανόηση και να μπορέσουν να μας βοηθήσουν ουσιαστικά. Μπορούμε να ταμείσουμε λιγότερο, κάποιο περισσότερο κτλ. Εσείς τι προβλήματα αντιμετωπίζετε? Σχετικά με τα μετανάστευση. Και με το κομμάτι της παράνομης μετανάστευσης, αλλά και λειτουργικά ακόμα, διότι αυτό έχει συνάφεια, το ένα με το άλλο. Για να είστε επιχειρησιακά ικανοί να τα αποκριθείτε, πρέπει να έχετε και κάποια πράγματα, και προσωπικό και μέσα. Σίγουρα. Πώς θα σας ζητήσω εγώ να μου λύσετε κάποιο πρόβλημα μετανάστευση? Το κλιμάκιο, όπως είδατε κύριε Γενικέ, καλύπτει μια μεγάλη περιοχή, αρκετά μεγάλη περιοχή ευθύνης και δύσκολη, δύσβατη κτλ. Την οποία, ειδικά τη φερνή περίοδο, υπάρχει αυξημένος δείκτης επικινδυνότητας. Ναι. Και χρειάζεται επανέλυση επί 24 ώρων βάσεως και με αυξημένη δύναμη. Η δύναμη του κλιμακίου σε προσωπικό θεωρώ ότι καλώς, εντάξει, έχουμε κάποια δύναμη, επαρκώς είναι 14-16 άτομα προβλέπτου το κλιμακίου μόνιμο σε 2 είναι από τους πέντε τόσο πάνω τους καλύπτει και είναι και 9 υποκτήπωση σε 5 ετήσεις. 5 ετήσεις έχουμε 9, ο ένας από τους Μολάους και έχουμε και ένα υποκτήπωση. Και ένα υποκτήπωση, εντάξει, έχει μια δύναμη σε σχέση με τους Μολάους, είναι εντάξει. Δεν έχουν γραφεία, δεν έχουν γραφεία λόγω τα ανακριτικά και την προσφέρεια κτλ. Είναι η μοντά σε αντίθετη περίπτωση, εδώ έχει ένα πρόβλημα με οδηγούς. Έχουν μια αναλογία, οι αναλογίες του προσωπικού σε οδηγούς χρειάζονται, έχουν χρήζει μεγαλύτερη αύξηση με ένα-δύο οδηγούς. Καλώς ήρθατε. Βέβαια, πριν έρθω εδώ, όπως θα έχετε μάθει, ενδιαφέρομαι και σας αγαπάω και προσπαθώ να δώσω λύση σε πολλά προβλήματα. Όπως τα ξέρετε, θα τα έχετε μάθει, όπως καταγωγίζουν τη Λακωνία, το γύθιο συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν, θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο να σας βοηθήσω σε όλα τα θέματα. Έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε και με το γραφείο μου, δεν είναι άβατο, δεν υπάρχει σε μένα αυτό. Είναι, μιλάμε. Έτσι, ναι, έτσι, οτιδήποτε χρειαστείτε, διότι μπορεί να υπάρχει ένα μικρό θεματάκι που αν το πας για τη διαδικασία εκεί, κάνεις την αναφορά σου και περιμένεις να πάρεις αναφορά, μπορεί και να μην πάρεις αναφορά. Να πάρεις απάντηση, μπορεί να μην πάρεις απάντηση. Έχετε στείλει πνευματικά τέχνα. Ξέρεις ότι συγκινούμε. Ξέρεις ότι συγκινούμε, γιατί ξέρεις τι πιστεύω όταν σας βλέπω. Και όσο ανεβαίνετε, όσο εξελίσσεστε και τα λοιπά, εγώ νιώθω καλά, νιώθω χαρά. Διότι κάποια λόγια που σας έλεγα, πιάσανε, είχαν αξία. Γιατί δεν σας μίλαγα μόνο για το μάθημα. Μίλαγα και λίγο από πλευράς διοίκησης, ηθικής τάξης και τα λοιπά. Έτσι, μπράβο, και αυτά είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πάντως, τι